Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Η Ευρωζώνη είναι έτοιμη να αποδεσμεύσει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ που υποσχέθηκε στην Ελλάδα με αντάλλαγμα μια σειρά μεταρρυθμίσεων καθώς και τα περίπου 10 δισεκατομμύρια ευρώ που έχουν προβλεφθεί για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος του Eurogroup, Γερούν Ντάισελμπλουμ. Εν τω μεταξύ, τη συμφωνία με τους θεσμούς ανέλησαν σε συνέντευξη τύπου η Ευκλήδης Τσακαλώτος και Γιώργος Σταθάκης, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στα αγκάθια της διαπραγμάτευσης και ειδικότερα στο ζήτημα της προστασίας πρώτης κατοικίας από τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης των τραπεζών στα κόκκινα δάνεια. Εξασφαλίζεται απόλυτη ισχυρή προστασία για το 60% των δανειοληπτών, επέμειναν οι υπουργοί, τονίζοντας ότι η σημαντική δικλίδα ασφαλείας είναι ότι η δόση του δανείου θα καθορίζεται βάσει της τρέχουσας εμπορικής αξίας. Το 25% των δανειοληπτών, περίπου 20.000, δηλαδή με εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Η διαδικασία αυτή έχει πλήρη στήριξη, 100% στήριξη των οικογενειών αυτών και με κρατική αρρωγή. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι σε αυτή την κατηγορία όποιο έλλειμμα εισοδήματος για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δανείου καλύπτεται πλέον από το δημόσιο. Έχουμε μια συμφωνία για την πρώτη κατοικία που, αν θέλετε να σας την εξηγήσω όταν μου κάνετε μια ερώτηση, έχουμε μια συμφωνία για τη στρατηγική μας για τα κόκκινα δάνεια. Αυτό δεν προκύπτει άμεσα νομοθετικό έργο, είναι απλώς η στρατηγική, την οποία θα την δουλέψουμε τις επόμενες μέρες. Η δεύτερη δικλίδα είναι ότι όχι μόνο υπάρχει κώδικας δεοντολογίας, αλλά αυτός ο κώδικας δεοντολογίας θα ισχυροποιηθεί από τη συζήτηση που είχαμε με τους δανειστές, για να μπορεί να έχουν οι τράπεζες τη δυνατότητα να ξεχωρίζουν καλούς δανειστές από αυτούς που μπαίνουν στο σύστημα να το εκμεταλλευτούν. Δηλαδή κάποιος δηλαδή που έχει δείξει προσπάθεια να κάνει τα πάντα να πληρώσει το δάνειο θα έχει μεγαλύτερη προστασία. Αυτό είναι ένα καινούριο, δεν υπήρχε πριν στον κώδικα δεοντολογίας. Αυτό κάναμε πολλές ώρες συζήτησης, γιατί η ανησυχία των δανειστών, όπως και στους 100 δόσεις, είναι να μπαίνουν άνθρωποι στο σύστημα που έχουν ανάγκη και να μην μπαίνουν άνθρωποι που δεν έχουν ανάγκη, που το παίζουν το σύστημα, που το χρησιμοποιούν για τους δικούς όρους. Εμείς είπαμε «ΟΚ», okay, αλλά πρέπει να έχουμε και αυτή τη δεύτερη δικλίδα. Δηλαδή να είναι μέσα κάτι καινούριο στον κώδικα δεοντολογίας που θα δώσει περισσότερη προστασία. Και η τρίτη δικλίδα είναι η οικονομική ανάλυση των στεγαστικών δανείων. Η οικονομική ανάλυση από σχεδόν όλους τους φορείς είναι ότι από όλα τα κόκκινα δάνεια των τραπεζών, τα πιο πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία των τραπεζών είναι τα στεγαστικά δάνεια. Οπότε στις πιο πολλές περιπτώσεις δεν έχει κανένα συμφέρον η τράπεζα να προχωρήσει σε πληστηριασμό. Δεν έχει, γιατί η αξία είναι χαμηλή αυτή τη στιγμή και δεν πουλάς κάτι που η πρόβλεψή σου είναι η αξία να αυξηθεί. Είναι ότι δεν θέλουν να έχουν στα χέρια τους σπίτια που θα πρέπει να τα συντηρούν, να κοιτάνε τα υδραυλικά, άρα να το κρατάνε σε καλή κατάσταση μέχρι να πουληθούν. Και αυτή νομίζω είναι η τρίτη δικλίδα ασφάλειας για αυτό το σπίτι. Το μόνο που θα θέλω να προσθέσω σε αυτό είναι ότι η συμμετοχή του κράτους στην πληρωμή των δανείων των πιο φτωχών, μέχρι τώρα σας μιλούσα από το 25 με το 60, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν είναι δικλείδες εκεί, είναι απόλυτη η προστασία στους κάτω από 25%. Μέχρι στιγμής πολιτική στην Ελλάδα κοινωνική για στέγασης ήταν σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Τώρα δημιουργούμε τις συνθήκες
αυτή η πολιτική, η στεγαστική κοινωνική πολιτική να μπορεί να αρχίσει και να επεκταθεί καθώς η οικονομική κατάσταση της χώρας μας αυξάνεται. Προσέξτε, ήταν καλός ο νόμος Κατσέλη στην κάθοδο της κρίσης, χρειαζότανε, αλλά απ' την άλλη μεριά δεν έσωσε, δεν αντιμετώπισε τα πρόβλημα των κόκκινων δανείων. Εμείς έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη να γίνει ανακεφαλοποίηση για να μπορούν να συνεχίσουν οι τράπεζες, αλλά έχουμε και πολύ μεγάλη ανάγκη αυτές οι τράπεζες να έχουν τη δυνατότητα πιστωτικής επέκτασης, να δίνουν καινούργια δάνεια, είτε είναι για σπίτια, είτε είναι για μικρές επιχειρήσεις, είτε είναι για οτιδήποτε. Άρα νομίζουμε ότι όλη μας η στρατηγική που θα ξεδιπλωθεί τους επόμενους 3 μήνες πρέπει να είναι η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, να δημιουργήσει όχι τράπεζες που απλώς έχουν το κεφάλι τους πάνω από το νερό και δεν βουλιάζουν, αλλά τράπεζες που μπορούν να κάνουν την κανονική της δουλειά, που είναι να υποστηρίξουν την πραγματική οικονομία. Είναι μια καλή μέρα σήμερα, σχολίασε ο Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων, Πιέρ Μοσκοβίση, για τη Συμφωνία Θεσμών και Ελληνικών Αρχών. Όπως ανέφερε, μετά από μέρες και νύχτες διαπραγματεύσεων, επιτεύχθηκε συμφωνία σε πολλά μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν για να ολοκληρωθεί το πρώτο πακέτο προαπαιτούμενων. Ειδικότερα, ο Γάλλος Επίτροπος έκανε αναφορά στη συμφωνία σχετικά με τις τιμές των φαρμάκων, το νόμο για την δομή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ο οποίος, όπως είπε, θα συμβάλλει στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και θα ανοίξει το δρόμο για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν το τέλος του έτους. Σε ό,τι αφορά την προστασία της πρώτης κατοικίας από τους πληστηριασμούς, ο Πιέρ Μοσκοβίση σημείωσε ότι ήταν το πιο κρίσιμο κομμάτι των διαβουλεύσεων και πρόσθεσε πως είναι πολύ σημαντικό να δημιουργηθεί ένα φερέγγιο πλαίσιο. Την αισιοδοξία της για επιτυχή ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης της Εθνικής Τράπεζας εξέφρασε η πρόεδρος της, Λούκα Κατσέλη, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας. Επαναφορά καταθέσεων και κόκκινα δάνεια, οι προκλήσεις του επόμενου διαστήματος. Μαζική κατάσχεση ακινήτων αντίκειται στα συμφέροντα της Τράπεζας, τόνισε η ίδια. Ως πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και σύμφωνα με το καταστατικό της, το άρθρο 14, παράγραφος 1, κηρύσω την έναρξη της συνεδρίασης της σημερινής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και προεδρεύω προσωρινά μέχρι την εκλογή του οριστικού προεδρίου, σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο του καταστατικού. Επιτρέψτε μου, πριν να μπούμε στη διαδικασία, να πω 2 λόγια. Ότι η σημερινή έκτακτη Γενική Συνέλευση γίνεται σε μια κρίσιμη συγκυρία μεγάλων και σημαντικών προκλήσεων για το παρόν και το μέλλον της χώρας μας, αλλά και της Ευρώπης. Είναι σήμερα η ημέρα επετείου της ιστορικής εξέγερσης του Πολυτεχνείου κατά της δικτατορίας. Τηρήσουμε 1 λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων και θα έλεγα δυστυχώς και στη μνήμη των θυμάτων των 2 νεκρών που είχαμε σήμερα το πρωί στη Λευκάδα. Παρά τις δυσκολίες, το χρηματοπιστωτικό σύστημα συνολικά ανταποκρίθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ψυχραιμία, επαγγελματισμό και ταχύτητα στις πολλαπλές προκλήσεις που αντιμετώπισε. Θέλω και από αυτό το βήμα να εξάρω το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και προσήλωσης όλων των εργαζομένων και του στελεχειακού δυναμικού της Εθνικής Τράπεζας, που όλη αυτή την περίοδο λειτουργήσαν υποδειγματικά, με γνώμονα την εξυπηρέτηση και την επίλυση στο μέτρο του εφικτού ετοιμάτων πελατών της Τράπεζας. Παρά το σημαντικό κόστος των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίου, η κρίση του περασμένου Ιουλίου και η εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των θεσμών δημιούργησε τις προϋποθέσεις για τη σύναψη μιας καινούριας τριετούς συμφωνίας που εξασφαλίζει σταθερή χρηματοδότηση 89 δις ευρώ υπό όρους που την καθιστούν, θα έλεγα, διαχειρίσιμη.
Στην προηγούμενη μας Γενική Συνέλευση της 19ης Ιουνίου, λίγες μέρες δηλαδή πριν την κλιμάκωση της κρίσης, είχα τονίσει από αυτό εδώ το βήμα την ανάγκη να καταλήξουν οι διαπραγματεύσεις σε μία συμφωνία η οποία να εξασφαλίζει πρωτογενή πλεονάσματα που να μπορούν να επιτευχθούν, να μειώνει την αβεβαιότητα και να εγγυάται τη δυνατότητα εξυπηρέτησης του χρέους στο μέλλον, όπως και να δίνει προτεραιότητα σε μέτρα που θα διοχετεύουν την απαραίτητη ρευστότητα στην αγορά και θα προάγουν την επανεκκίνηση της οικονομίας. Κυρίες και κύριοι μέτοχοι, αν εξαιρέσει κανείς κάποια συγκεκριμένα, δύσκολα, ηφαισιακά και κατά τη γνώμη μου αναποτελεσματικά μέτρα και τα οποία ελπίζω ότι θα τροποποιηθούν στην πορεία, η συμφωνία που επετέφθη τον Ιούλιο πληρεί σε γενικές γραμμές τις τρεις αυτές προϋποθέσεις. Προβλέπει πλεονάσματα που μπορούν να πραγματοποιηθούν. Η δημοσιονομική προσαρμογή που απαιτείται είναι εφικτή. Προδιαγράφει τον οδικό χάρτη για την έναρξη της διαδικασίας αναδιάρθρωσης του χρέους. Περιέχει διαρθρωτικά μέτρα, τα περισσότερα των οποίων είναι συμβατά με την τόνωση των επενδύσεων. Προβλέπει την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων, 25 δις συνολικά, για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, αποκλείοντας κούρεμα καταθέσεων ανεξαρτήτως ποσού. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης, δύο είναι οι σημαντικότερες προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπίσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα στο σύνολό του και που θα κληθούμε άμεσα ως Εθνική Τράπεζα να διαχειριστούμε. Πρώτον, τη σταδιακή επαναφορά καταθέσεων στο τραπεζικό σύστημα. Δεύτερο, την αντιμετώπιση του φλέγοντος προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η πρώτη πρόκληση, η επαναφορά των καταθέσεων, προϋποθέτει συλλογική και επίμονη προσπάθεια σε στενή συνεργασία με την κυβέρνηση, τους θεσμούς και την Τράπεζα Ελλάδος. Οι καταθέσεις αποτελούν βασική πηγή άντλησης ρευστότητας στην οικονομία. Η τύχη του χρηματοπιστωτικού συστήματος είναι άρρηκτα συνδεδεμένη όχι μόνο με την πορεία της πραγματικής οικονομίας, αλλά και με την ποιότητα διακυβέρνησης, την ασφάλεια που εγγυάται το πολιτικό σύστημα, τις προσδοκίες και τους φόβους των χιλιάδων οικοκυριών, επιχειρήσεων και επενδυτών που αποτελούν τις αγορές και συνδιαμορφώνουν το τελικό αποτέλεσμα. Μόνο με τη σταδιακή επανάκτηση εμπιστοσύνης μεταξύ των 5 θεσμικών πυλώνων της οικονομίας μας εντός της Ευρωζώνης, δηλαδή του πολιτικού συστήματος, του τραπεζικού συστήματος, των οικοκυριών, των επιχειρήσεων και των ευρωπαϊκών θεσμών, θα μπορέσουν να δημιουργηθούν θετικές προσδοκίες για τις αναπτυξιακές και επενδυτικές προοπτικές της οικονομίας μας και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των καταθετών και επενδυτών απέναντι στη χώρα. Αλλάζουμε θέμα. Δύο ηλικιωμένες γυναίκες έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό των 6 βαθμών που σημειώθηκε το πρωί 13 χιλιόμετρα δυτικά της Λευκάδας. Στο νοσοκομείο του νησιού έχουν διακομιστεί 6 ελαφρά τραυματίες, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά. Σοβαρές ζημιές έχουν σημειωθεί στο νοτιοδυτικό κομμάτι του νησιού. Ψυχραιμία συνιστά σε όλους τους κατοίκους του Ιωνίου ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων Θόδωρος Γαλιατσάτος. Κυβερνητικό κλιμάκιο υπό τον Υφυπουργό Υποδομών Παναγιώτης Γουρίδη και τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, καθώς και τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ Ευθύμιο Λέκα, μεταβαίνουν στην Λευκάδα για επιτόπη αυτοψία και συντονισμό των υπηρεσιών. Να πάμε τώρα στη διεθνή επικαιρότητα. Γαλλικά μαχητικά απογειώθηκαν για να χτυπήσουν και πάλι τη Ράκα της Συρίας. Στόχος, κέντρο διοίκησης και στρατολόγησης των τζιχαντιστών της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος. Ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ επανέλαβε ότι η Γαλλία βρίσκεται σε πόλεμο με τους τζιχαντιστές και την τρομοκρατία, μιλώντας ενώπιον της Γαλλικής Βουλής. Γαλλικά μαχητικά απογειώθηκαν για να χτυπήσουν και πάλι τη Ράκα της Συρίας, στόχος κέντρο διοίκησης και στρατολόγησης των τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κράτους. Ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ επανέλαβε ότι η Γαλλία βρίσκεται σε πόλεμο με τους τζιχαντιστές και την τρομοκρατία, μιλώντας ενώπιον της Γαλλικής Βουλής. Χρειαζόμαστε τη συνεργασία όσων μπορούν πραγματικά να πολεμήσουν ενάντια σε αυτό το στρατό των τρομοκρατών, με τη μορφή μιας ευρείας και μοναδικής συμμαχίας. Στο πνεύμα αυτό θα συναντηθώ τις επόμενες ημέρες με τον πρόεδρο Ομπάμα και τον πρόεδρο Πούτιν, ώστε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να πετύχουμε ένα αποτέλεσμα που θα έπρεπε να έχουμε επιδιώξει εδώ και καιρό.
est encore renvoyé à trop long. Στη Γαλλία βρίσκεται για να μεταφέρει τη συμπαράσταση των Ηνωμένων Πολιτειών ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Τζον Κέρι. Ο Κέρι επισκέφθηκε την Αμερικανική Πρεσβεία που φωταγωγήθηκε με τα χρώματα της γαλλικής σημαίας. Σήμερα συναντάται με τον πρόεδρο Ολάντ. Σε τρομοκρατική ενέργεια οφείλεται, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, η συντριβή του ρωσικού αεροσκάφου στη Χερσόνησο του Σινά στις 31 Οκτωβρίου. Οι υπηρεσίες πληροφοριών της Μόσχας εντόπισαν στα συντρίμια υπολείμματα αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε πως η Ρωσία θα εντατικοποιήσει τις αεροπορικές επιδρομές στη Συρία. Σε τρομοκρατική ενέργεια οφείλεται, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, η συντριβή του ρωσικού αεροσκάφου στη Χερσόνησο του Σινά στις 31 Οκτωβρίου. Οι υπηρεσίες πληροφοριών της Μόσχας εντόπισαν στα συντρίμια υπολείμματα αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε πως η Ρωσία θα εντατικοποιήσει τις αεροπορικές επιδρομές στη Συρία. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ρωσία αντιμετωπίζει βάρβαρα τρομοκρατικά εγκλήματα, συνήθως χωρίς προφανείς αιτίες, εντός ή εκτός συνόρων. Δεν θα σκουπίσουμε τα δάκρυα από τις καρδιές και τις ψυχές μας. Το γεγονός αυτό θα μείνει για πάντα χαραγμένο μέσα μας. Αυτό όμως δεν θα μας εμποδίσει από το να εντοπίσουμε και να τιμωρήσουμε τους αυτούργους. Η Μόσχα δηλώνει έτοιμη να προσφέρει 50 εκατομμύρια δολάρια σε όποιον παράσχει πληροφορίες για τον εντοπισμό των δραστών. Οι Αιγυπτιακές αρχές κρατούν δύο υπαλλήλους του αεροδρομίου του Σάρμ ελ-Σέιχ με την υποψία ότι βοήθησαν τους τρομοκράτες να περάσουν την βόμβα στο αεροσκάφος. Οι πολύ νεκρές τρομοκρατικές επιθέσεις στη Γαλλία πυροδότησαν εκ νέου την αντιπαράθεση σχετικά με την στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στη Συρία. Ο πρόεδρος Ομπάμα απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρξει αλλαγή στη στρατηγική της Ουάσιγκτον στη μάχη εναντίον του Ισλαμικού κράτους, ενώ υποστήριξε ότι το να σταλούν αμερικανικά στρατεύματα στο μέτωπο προκειμένου να πολεμήσουν τους τζιχαντιστές θα ήταν σφάλμα. Οι πολύ νεκρές τρομοκρατικές επιθέσεις στη Γαλλία πυροδότησαν εκ νέου την αντιπαράθεση σχετικά με τη στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών στη Συρία. Ο πρόεδρος Ομπάμα απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρξει αλλαγή στη στρατηγική της Ουάσιγκτον, ενώ υποστήριξε ότι το να σταλούν αμερικανικά στρατεύματα στο μέτωπο προκειμένου να πολεμήσουν τους τζιχαντιστές θα ήταν σφάλμα. Πιστεύω πως δίνεται τεράστιο βάρος στην πολιτική που ανακοινώθηκε στη Βιέννη το Σαββατοκύριακο, ελπίζοντας ότι αυτή η τακτική θα καρποφορήσει. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι το Ισλαμικό κράτος δεν διεξάγει συμβατικό πόλεμο και ως εκ τούτου είναι δύσκολο κανείς να το σταματήσει. Πρέπει να παρέμβουμε στρατιωτικά ώστε να αναχαιτήσουμε την απειλή του ISIS στη Δύση. Όμως πρέπει να εντοπίσουμε και τις συνθήκες εκείνες που του επιτρέπουν να υπάρχει και να οργανώνει τέτοιες επιθέσεις. Και αυτό είναι ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα. Ο ανταποκριτής του Euronews στην Ουάσιγκτον, Στέφαν Γκρόμπε, μεταδίδει. Την ώρα που οι ρεπουμπλικανοί προεδρικοί υποψήφοι ζητούν πιο ενεργή στρατιωτική συμμετοχή στη Συρία, δεν φαίνεται να υπάρχει τέτοια πρόθεση από την Ουάσιγκτον, τουλάχιστον όχι ως μακροπρόθεσμη στρατηγική. Οι Αμερικανοί πολίτες παραμένουν σκεπτικοί. Στέφαν Γκρόμπε, Euronews, Ουάσιγκτον. Βουλευτές της αντιπολίτευσης έριξαν για μία ακόμη φορά δακρυγόνο στο κτίριο σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη Συμφωνία Συγκρότησης Ένωσης Σερβικών Δήμων στο Κόσοβο. Μία βουλευτής λιποθύμησε. Μετά από σύντομο διάλειμμα στην Πρίστινα, προκλήθηκε σήμερα και πάλι ένταση εντός και εκτός της Βουλής του Κωσόβου, καθώς βουλευτές της αντιπολίτευσης έριξαν για μία ακόμη φορά δακρυγόνο στο εσωτερικό του κτιρίου και ξέσπασαν συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών. Μετά από σύντομο διάλειμμα στην Πρίστινα, προκλήθηκε σήμερα και πάλι ένταση εκτός και εντός της Βουλής του Κωσόβου, καθώς βουλευτές της αντιπολίτευσης έριξαν για ακόμα μια φορά δακρυγόνο στο εσωτερικό του κτηρίου και έξω ξέσπασαν συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών. Διαδηλωτές υποστηριχτές του αντιπολιτευόμενου κινήματος Αυτοδιάθεση έριξαν κόκκινη μπογιά στις ασπίδες αστυνομικών και εκείνοι απάντησαν με χρήση δακρυγόνων, μεταδίδουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του Κωσόβου. Εντός της Βουλής του Κωσόβου, η αντιπολίτευση προσπάθησε να εισέλθει στην αίθουσα στη διάρκεια συνεδρίασης και επειδή δεν τα κατάφερε, έριξε δακρυγόνο
στο διάδρομο έξω από την αίθουσα. Η βουλευτής Αλουμπλιάνια Χατζίου λιποθύμησε σύμφωνα με τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο ιδρυτής και βουλευτής του αντιπολιτευόμενου κινήματος Αυτοδιάθεση, Αλμπίν Κούρτη, δήλωσε ότι ψέκασε με σπρέι πιπεριού προς την κατεύθυνση του Πρωθυπουργού Ίσα Μουστάφα και μελών της κυβέρνησης σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη Συμφωνία Βελγαρδίου Πρίστινας για την συγκρότηση Ένωση Σερβικών Δήμων στο Κόσοβο. Αυτά εκτός συνόρων. Εντός συνόρων όμως είχαμε νέα τραγωδία με 9 νεκρούς πρόσφυγες που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης από ανατροπή Λέμβου και πάλι ανοιχτά της ΚΟ στην θαλάσσια περιοχή του Αγίου Φωκά. Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται 4 παιδιά, 4 γυναίκες και ένας άνδρας. 2 πλωτά σκάφη του λιμενικού και σκάφος της Frontex πραγματοποιούν από το πρωί έρευνες για εντοπισμό πιθανών αγνοωμένων, ενώ έως τώρα έχουν διασωθεί 7 άτομα. Στις έρευνες συμμετέχει και ελικόπτερο Super Puma. Νέα τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή Ψαλιδίου, όταν σύμφωνα με τις πληροφορίες, πολυεστερική λέμβος αναποδογύρισε πολύ κοντά στην ακτή, με αποτέλεσμα να αγνοούνται κάποιοι από τους επιβαίνοντες, ενώ άλλοι δυστυχώς δεν κατάφεραν να φτάσουν στην ακτή. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιβαίνοντες πιθανόν να εγκλωβίστηκαν στη λέμβο, που είχε ως συνέπεια τον πληγμό τους. 9 άτομα, μεταξύ των οποίων 4 παιδιά, χάσαν τη ζωή τους. 2 πλωτά σκάφη του λιμενικού και σκάφος της Frontex πραγματοποιούν από το πρωί έρευνες για εντοπισμό αγνοωμένων, ενώ μέχρι τώρα έχουν διασωθεί 7 άτομα. Στις έρευνες συμμετέχει και ελικόπτερο Super Puma. Μένουμε στην ΚΟ, που με αφορμή την αυριανή Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου ΚΟ για το μεταναστευτικό, ο Δημοτικός Σύμβουλος Νίκος Κανταρζής απευθύνει κάλεσμα προς τους πολίτες της ΚΟ να παραβρεθούν και να συμμετάσχουν δυναμικά στην διαδικασία. Ο κ. Κανταρζής ήταν καλεσμένος στις πρωινές εκπομπές του Πρώτο 91 και 5, όπου πρότεινε στις εθελοντικές οργανώσεις να ενημερώνουν μετανάστες και πρόσφυγες να μαζεύουν τα απορρίμματα που αφήνουν στο πέρασμά τους, καθώς υπάρχει μεγάλη ρήπανση στα σημεία που συγκεντρώνονται οι μετανάστες και στις ακτές της ΚΟ. Επιπλέον, ο κ. Κανταρζής έκανε λόγο για το πάρτι χρημάτων που γίνεται από τους Τούρκους δουλέμπορους, οι οποίοι επιθυμούν hot spot στην ΚΟ, προκειμένου να εισπράττουν χρήματα από την μεταφορά μεταναστών. Το μεταναστευτικό κυριάρχησε στην χθεσινή εκδήλωση της τοπικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας ΚΟ με ομιλητή τον βουλευτή Γιάννη Πλακιωτάκη. Την ομιλία άνοιξε ο κ. Μάνος Κόνσολας, ο οποίος γνωστοποίησε τις θέσεις του κόμματος και του ίδιου, καθώς και τις ερωτήσεις και ενέργειες που έχει κάνει ως βουλευτής Δωδεκανήσου. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο συνεδριακό του ξενοδοχείου ΚΟΣ. Εν τω μεταξύ, όχι σε hot spot στα νησιά του Αιγαίου και ιδιαίτερα στην ΚΟ, ήταν το κεντρικό σύνθημα του βουλευτή Γιάννη Πλακιωτάκη στην ομιλία του χθες στο κατάμεστο ξενοδοχείο ΚΟΣ. Ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας των Γαλάζιων ξεκαθάρισε τη θέση του κόμματος και του Προέδρου Βαγγέλη Μημαράκη εξ αρχής, τονίζοντας και ο ίδιος ότι μόλις είχε επισκεφθεί τον Δήμαρχο ΚΟ από κοινού με τον συνάδελφό του βουλευτή Μάνο Κόνσολα και δήλωσαν την αντίθεσή τους σε τέτοιο κέντρο ταυτοποίησης. Σας ευχαριστώ την παρουσία σας και θα αποφύγω τις συγκεκριμένες προσφωνήσεις που είπε η Πρόεδρος πριν. Θέλω και εγώ όμως να ευχαριστήσω την παρουσία σας, που είμαστε χαρούμενοι για την δυνατότητα που μας δίνετε να επικοινωνήσουμε σήμερα μαζί σας. Η συνάντηση έρχεται μετά από μια προτροπή του Βαγγέλη Μαράκη, του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, με αφορμή μάλιστα τα γεγονότα που συμβαίνουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό και τη βία που ζούμε όλοι με τις τηλεοράσεις μας στο Παρίσι, στη Γαλλία. Ο Βαγγέλης Μαράκης, γνωρίζετε πολύ καλά ότι ήταν στη ΚΟ τις προηγούμενες ημέρες και από εκεί ανακοίνωσε... Οπότε, λαμβάνουσα απλώ να λέει την αλήθεια. Στην Ρόδο, λοιπόν, ανακοίνωσε χθες ότι επιτέλους θα φέρει η Νέα Δημοκρατία σύσσωμη στην εθνική αντιπροσωπεία τα θέματα της μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης και τα προβλήματα που δημιουργούνται με αφορμή την αδυναμία της κυβέρνησης να εφαρμόσει ένα σχέδιο και στην ΚΟ. Γνωρίζετε πολύ καλά την δική μας δραστηριότητα. Δεν ήρθα σήμερα εδώ να σας πω ποιες πρωτοβουλίες πήρα στο προηγούμενο διάστημα για το μεταναστευτικό και αντικό. Τα γνωρίζετε όλα. Όμως θέλω να σας πω, με πολύ σεβασμό βλέποντας κάθε μέρα και καθένα από εσάς, ότι αυτή η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για τον ΑΝΕΛ φαίνεται πως ζούσε σε άλλη χώρα, σε άλλο τόπο. Όταν στο Ρωμαϊκό 2, για παράδειγμα, προχθές εντελώς αντισταγματικά το ΚΑΣ δίνει τη δυνατότητα στέγασης εκεί μη κυβερνητικών οργανώσεων, με υποχρέωση να διαμαρτυρηθώ έντονα στη Βουλή, περιμένουμε απάντηση. Όταν έχουμε κάνει από τον Μάρτιο, με πρωτοβουλία δική μας και του Γιάννη και εμένα, συνυπογράφοντας πάνω από 50 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να συζητηθεί το μεταναστευτικό και δεν το κάνει, δεν τολμάει να το φέρει στη Βουλή, μας υποχρέωσε να το ξαναφέρουμε
και περιμένουμε ξανά απάντηση πότε θα συζητηθεί. Βασικό μήνυμα και θέση δική μου είναι και εγώ και ο Γιάννης αποτελούμε ένας από τους χιλιάδες νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτες που θα συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Εύχομαι τη Δευτέρα να είμαστε όλοι ενωμένοι. Ξέρετε, έχουμε τεράστιες διαφορές ο ένας με τον άλλον. Ακόμα και μέσα σε καλύτερες οικογένειες υπάρχουν διαφωνίες, παραφωνίες ή άλλες απόψεις. Όμως θέλω να σας καλέσω να αφήσουμε τις προσωπικές, στρατηγικές και πιστεύω και την Κυριακή να δώσουμε ένα προτερό παρόν. Η συμμετοχή είναι ένα βασικό μήνυμα ενότητας. Ένα μήνυμα προοπτικής και ελπίδας. Σκεφτώ να παραμερίσουμε όλες εκείνες τις προσωπικές μας αντιθέσεις. Και την επόμενη μέρα όλοι μαζί να ξανακάνουμε τη Νέα Δημοκρατία μεγάλη πλειοψηφική παράταξη του 40% που εσείς, οι περισσότεροι από εσάς βλέπω, ξέρω την ιστορία σας, εσείς στο παρελθόν έχετε κάνει τη Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση, μεγάλη παράταξη που και σήμερα αποτελεί το βασικότερο πυλώνα της δημοκρατίας μας από τη μεταπολίτευση που ο Σταθήνος Καραμαλής έχει ιδρύσει τη Νέα Δημοκρατία μέχρι σήμερα. Εθνική συσπήρωση και συνεργασία προκειμένου να διασφαλιστούν τα εθνικά συμφέροντα, ζητά με δήλωσή του ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, ο Γιώργος Πατούλης, ζητά εθνικό σχέδιο για το προσφυγικό, επισημένοντας ότι μετά την τρομοκρατική επίθεση στο Παρίσι, η Ευρώπη θα αλλάξει. Ο κ. Πατούλης καλεί την κυβέρνηση να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες στην Ευρώπη και τα αρμόδια όργανά της. Να μην περιμένει απαθείς να αποφασίσουν άλλοι για αυτά που αφορούν εμάς. Δεν έχουμε το δικαίωμα της αδράνειας, γιατί ο φόβος που δημιουργεί στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στο Παρίσι, η προσφυγική κρίση ενδέχεται να οδηγήσει στην απόφαση για κλείσιμο των συνόρων. Στον αρχαιολογικό χώρο πίσω από την αστυνομία της ΚΟ έχει τοποθετηθεί το τελευταίο διάστημα κοντέινερ από την ΜΚΟ για τρίχωρη σύνορα, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για υπηρεσίες που σχετίζονται με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Όπως καταγγέλει ο Περιφερειακός Σύμβουλος Δημήτρης Χαματζόγλου, το συγκεκριμένο κοντέινερ είναι ένα έκτρωμα που δεν έχει καμία σχέση με τον αρχαιολογικό χώρο που φιλοξενεί τρεις εκκλησίες αρχαιολογικής σημασίας. Περιμετρικά του κτίσματος και σε ολόκληρο το πάρκο έχουν κατασκηνώσει μετανάστες και πρόσφυγες. Το αξιοπερίεργο της υπόθεσης είναι ότι το 2014 από την Αρχαιολογική Υπηρεσία δόθηκε στον Μητροπολίτη Κόου και Νησίρου κύριο Ναθαναήλ εντολή διακοπής εργασιών και συντήρησης των εκκλησιών του συγκεκριμένου πάρκου, καθώς είχαν κριθεί αυθαίρετες. Να σημειωθεί επίσης ότι το καλοκαίρι, όταν άδειασε ο χώρος, η Αρχαιολογική Υπηρεσία δεν επέτρεψε στο Δήμο να τον καθαρίσει. Τις τελευταίες ημέρες ο αρχαιολογικός χώρος που βρίσκεται πίσω από την αστυνομία και στην προέκταση της αρχαίας αγοράς δεν θυμίζει σε τίποτα το πάρκο που όλοι γνωρίζουν. Σε εμφανές σημείο έχει τοποθετηθεί ένα κοντέινερ το οποίο φέρει το λογότυπο της ανθρωπιστικής οργάνωσης για τρίχωρη σύνορα. Μετά το σάλο που προκλήθηκε με την απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου να παραχωρήσει χώρο του Ρωμαϊκού Οδείου στην συγκεκριμένη οργάνωση, η τοποθέτηση κοντέινερ μέσα στο πάρκο όπου φιλοξενούνται τρεις αρχαίες προστατευόμενες εκκλησίες προκαλεί εντύπωση. Προκαλεί εντύπωση διότι είναι γνωστό ότι μόλις πέρυσι η Αρχαιολογική Υπηρεσία δεν επέτρεψε στην Μητρόπολη Κο και πιο συγκεκριμένα στον Μητροπολίτη Κο και Νησίρου κ. Ναθαναήλ να προχωρήσει σε εργασίες συντήρησης των ναών. Μάλιστα, η εντολή της διακοπής εργασιών βρίσκεται στην πόρτα ενός ναού για να μας το θυμίζει. Σήμερα, στο ιστορικό κέντρο της ΚΟ, εντός του αρχαιολογικού πάρκου, φιλοξενούνται μετανάστες με σκηνές και το κοντέινερ, το οποίο δεν γνωρίζουμε την χρήση του. Μάλιστα, υπάρχουν νέες σωληνώσεις σε αρκετά σημεία, με τους περίοικους να απορούν για το ποια υπηρεσία έχει δώσει άδεια για κάτι τέτοιο. Κύριε Χαματζόγλου, βρισκόμαστε στον αρχαιολογικό χώρο, ακριβώς πίσω από την αστυνομία της ΚΟ και ακριβώς πίσω και από το επαρχείο του νησιού. Εσείς είστε περιφερειακός σύμβουλος. Μάλιστα. Και βλέπουμε εδώ μια κατασκευή που φέρει την ονομασία και την ταμπέλα των γιατρών χωρίς σύνορα. Αυτός ο χώρος εδώ δεν είναι αρχαιολογικός? Αυτός ο χώρος είναι αρχαιολογικός. Δυστυχώς δεν σέβονται την ιστορία και τον πολιτισμό του νησιού μας οι οργανώσεις που έχουν έρθει εδώ στο νησί, βέβαια και να βοηθήσουν, αλλά απ' την άλλη όμως κάνουν κακό στη δημιουργία αυτού του έκτροπου που έχει δημιουργηθεί εδώ πέρα πίσω. Όχι μόνο αυτό, όχι μόνο αυτό. Εδώ πριν και το καλοκαίρι με το πρόβλημα που περάσαμε με το μεταναστευτικό, εδώ περνάγανε γκρουπ για να έρθουν να επισκεφτούν το πλάτανο που είναι εδώ από πίσω ακριβώς. Μέσα σε 10 λεπτά είναι ο πλάτανος. Εδώ να δουν το χώρο του μουσείου, εδώ να δουν το αρχαιολογικό χώρο. Αυτή τη στιγμή έχει δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα και κανένας δεν μιλάει. Έχουν πάρει άδεια από το Υπουργείο Πολιτισμού, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Έχουν ελεγχθεί από την αστυνομία, από την αδμόδια αστυνομία, δεν ξέρω τι έχει γίνει.
αυτή τη στιγμή και θέλω να καταγγείλω το έκτροπο που έχει γίνει αυτή τη στιγμή εδώ κατά εις βάρος του νησιού μας. Με τις οργανώσεις που έχουν έρθει εδώ. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι. Αυτή η κατασκευή εδώ είναι κοντέινερ, επειδή είστε και επαγγελματίας μηχανικός. Κοντέινερ. Ωραία. Container. Πόσο είναι διάστημα. Είναι μόνιμο όμως, σταθερό. Το βλέπετε κάτω. Ναι. Είναι με βάση σταθερή. Δεν είναι, μπορεί να κινηθεί, να φύγει. Αλλά αυτό έχει δημιουργηθεί εδώ τις τελευταίες 15 μέρες, 20, που πιστεύουν και λένε, όπως έχουν κάποιες πληροφορίες, ότι έχουν άδεια, λέει, από το Υπουργείο Πολιτισμού, από την αρχαιολογία. Αυτό πράγμα πρέπει. Α, έχει δοθεί η άδεια. Μάλλον. Έτσι σας έχετε πληροφορηθεί. Έχουν πληροφορηθεί ότι έχουν δοθεί άδεια. Μάλιστα. Εσείς που είστε και μηχανικός, νομίζω, στο επάγγελμα, ναι, θα ήθελα λίγο να μας εξηγήσετε κατά πόσο η αρχαιολογία σε περιπτώσεις άλλες δίνει τέτοιες άδειες. Σε τέτοιες περιπτώσεις καμία. Ούτε καρέκλα δεν μπορούν να δώσουν εδώ. Έχει δημιουργηθεί μέσα και στο χώρο το προάβλο το αρχαιολογικό με τις δύο εκκλησίες. Έχουν δημιουργηθεί εδώ πέρα το κατάλημα των μεταναστευτικό, το οποίο δεν ξέρουμε ακόμα πού θα ακολουθήσουν. Όπως ενημερώθηκα τώρα το πρωί, σήμερα, από την ύπατη αρμιστία, ότι αυτή τη στιγμή είναι μόνιμοι 500 με 550 μετανάστες και πρόσφυγες. Οικονομικοί μετανάστες που δεν φεύγουν, είναι ταυτοποιημένοι και δεν φεύγουν από το νησί. Για ποιο λόγο δεν φεύγουν, κύριε Χαματζόγλου? Δεν πιστεύω να είναι οικονομικούς, γιατί μπορεί να βρεθεί η λύση του οικονομικού θέματος. Δεν έχουν να πάνε πουθενά, έτσι δηλώνουν. Ότι δεν έχουν να πάνε πουθενά και ότι θέλουν να παραμείνουν στην ΚΟ. Ναι. Αυτό δηλώνουν. Δηλώνουν ότι δεν έχουν να πάνε κάπου. Δεν έχουν να πάνε ούτε στην Αθήνα, ούτε σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Κύριε Χαματζόγλου, εσείς ως Περιφερειακός Σύμβουλος, μαζί με τον Έπαρχο, μαζί με την Περιφέρεια, μπορείτε να κάνετε ενέργειες για αυτό εδώ το κοντέινερ που είναι μέσα σε αρχαιολογικό χώρο και να μας πείτε και σε τι εξυπηρετεί. Εξυπηρετεί, δεν ξέρω τι εξυπηρετεί. Δεν είμαι αρμόδιος να ξέρω τι εξυπηρετεί. Γιατί χωρίς σύνορα είναι. Δεν ξέρω αν έρχονται εδώ και εξετάζουν μέσα σε αυτό το χώρο. Εξετάζουν, έχουν γίνει, εξετάζουν τους λαθομετανάστες εδώ. Δεν το γνωρίζω αυτό. Περιμένω τον Έπαρχο να γυρίσει από την Αθήνα, να συναντηθούμε, να δώσουμε μια λύση, να δούμε πώς μπορούμε να κινηθούμε για το θέμα αυτό. Αυτό δεν μπορεί τώρα πλέον το καλοκαίρι, άλλη μια χρονιά, να μην έρχονται τα γκρουπ σε αυτή την περιοχή εδώ που ερχόντουσαν να δουν την επισημιότητα του νησιού μας, να έχουμε αυτό το σοβαρό πρόβλημα. Και δεν μπορούν να λειτουργήσουν και οι εκκλησίες σε περίπτωση κάποιες τελετής. Έχει 2-3 εκκλησίες εδώ πίσω στον αρχαιολογικό χώρο. Καμία. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Να διακόψουμε για λίγο το δελτίο μας στο σημείο αυτό. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία απευθείας με το Παρίσι, με μία Ελληνίδα, φοιτήτρια, την Μαρία Ελένη Αργύρη, η οποία είναι φοιτήτρια διεθνών σχέσεων, και με πολύ χαρά δέχθηκε να μας μεταφέρει το τι γίνεται εκεί στο Παρίσι μετά από αυτό το τραγικό τρομοκρατικό κτύπημα, το πώς σκέφτεται ο κόσμος και όλα αυτά. Ελένη, να σε καλησπερίσω. Καλησπέρα σας. Είμαι πολύ χαρούμενη που είσαι κοντά μας, έστω και τηλεφωνικά, και πολύ περήφανη γιατί και εσύ και η οικογένειά σου είσαι μια Ελληνίδα που αγαπάς πολύ την Ελλάδα, αλλά και την ιδιαίτερη πατρίδα των γονιών σου, την Κάλυμνο. Επίσης, ναι, είμαι περήφανη, πάρα πολύ. Είμαι περήφανη γιατί είσαι και ανιψιά μου. Στο μυαλό μας και στην καρδιά μας. Να σε καλά. Ελένη μου, θα θέλαμε λίγο να μας μεταφέρεις το κλίμα που επικρατεί εκεί μετά, ναι, από αυτό το συμβάν, διότι αγωνιούμε πραγματικά όχι μόνο για όλους τους Έλληνες που είναι εκεί, αλλά γιατί είναι ένα γεγονός που πιστεύουμε ότι θα αλλάξει πια όλη την Ευρώπη. Ναι. Λοιπόν, το κλίμα εδώ στο Παρίσι είναι, αυτές τις μέρες είναι αρκετά παράξενο. Νιώθουμε πολλά και διαφορετικά συναισθήματα, η ατμόσφαιρα είναι παράξενη, ίσως και βαριά μπορούμε να πούμε. Από τη μία παραμένει μια μεγάλη λύπη και γενικά δεν έχουμε προσπεράσει ακόμα αυτό το σοκ. Ακολουθούμε το πένθος των οικογενείων που χάσαν έναν άνθρωπο δικό τους, γιατί ο καθένας από εμάς έχει στο νου του ότι μέσα στους 128 νεκρούς ή και στους 200 και κάτι τραυματισμένους θα μπορούσε να ήταν ένας φίλος μας, ένας γονιός, ένα παιδί, έστω και ένα γνωστό. Η αυθόρμητη αντίδραση του κάθε Γάλλου που έπιασε τη δουλειά του, που γύρισε στις σπουδές του στο σχολείο του, στη σχολή του, αυτή τη Δευτέρα ήταν να ρωτήσει στο διπλανό του «Ήσουν καλά, κινδύνεψες, οι δικοί σου είναι καλά». Ακόμα και το ίδιο το βράδυ, στα κοινωνικά δίκτυα προσπαθούσαμε να επικοινωνήσουμε με τους δικούς μας για να καθησυχάσουμε. Από την άλλη, το άλλο συνέστημα είναι ότι προσπαθούμε να μην πέσουμε στην παγίδα των ακραίων στιγμίων αντιδράσεων. Προσπαθούμε να μείνουμε ψύχραιμοι και λογικοί, να μην πέσουμε στην παγίδα των τζιχαντιστών, δηλαδή να μην μεταδώσουμε τη βία και το μίσος που θέλουν να υποβάλουν στη γαλλική κοινωνία.
αλλά τελικά παραμένει η ιδέα πως είναι απαραίτητο να αντιδράσει η γαλλική κυβέρνηση με τους κατάλληλους τρόπους στην επίθεση του Ισλαμικού κράτους που έχει στοχεύσει τους δρόμους μας, τις αρχές μας, τους τρόπους ζωής μας και πάνω απ' όλα τη ζωή αθώων ανθρώπων. Αυτά είναι τα τρία συναισθήματα που κυριεύουν στο γαλλικό κοινό. Ελένη μου, εσείς ιδιαίτερα στην οικογένεια ανησυχήσατε γιατί είχατε και τον αδελφό σου εκεί. Ανησυχούσαμε πάρα πολύ. Ήταν ο αδελφός σου στο στάδιο? Ναι, ήταν στο γήπεδο ακριβώς. Πάρα πολλοί κόσμος, πάνω από 80.000 κόσμος βρισκόταν εκεί. Και πάλι καλά που αυτός ο διχαντησής δεν κατάφερε και μπήκε μέσα στο γήπεδο. Αλλιώς θα γινόταν πολύ χειρότερο μακελιό από ό,τι είχε γίνει. Δηλαδή, πάλι καλά. Κατά κάποιο τρόπο είμαστε πάρα πολύ, όχι ευχαριστημένοι, αλλά ξέρουμε πολύ καλά, είναι σαφές ότι θα μπορούσε να ήταν πολύ χειρότερα, γιατί γίνανε 7 με 8 επιθέσεις συγχρόνως, που είναι τρομακτικό. Και είναι και η δεύτερη φορά μέσα στο χρόνο, δυστυχώς. Μπορείς να μου πεις λίγο, μου μετέφερες τα συναισθήματά σου με πάρα πολύ έτσι γλαφυρό τρόπο και το τι νιώθετε όλοι εκεί κλπ. Αντιλαμβάνομαι ότι αλλάζει πια ο τρόπος ζωής σας, γιατί από τη μια βλέπω τη μαχητικότητά σου που μεταφέρεις, το ότι δεν θα περάσει αυτό που θέλει η τρομοκρατία. Από την άλλη όμως θα πρέπει να υπάρχει και ο φόβος. Νιώθετε το ίδιο ελεύθερα να πάτε σε μια καφετέρια μετά από αυτό, να πάτε στο ταχυδρομείο που έχει πολύ κόσμο, σε χώρους με πολύ κόσμο ή αλλάζει η ζωή σας? Λοιπόν, και αυτή η ερώτηση δεν είναι απλή. Από τη μία υπάρχει, όπως λέτε, αυτός ο φόβος, γιατί πάλι δεν είναι πρώτη φορά που έγινε το τέτοιο μακελιό, αλλά αυτό που είχε γίνει το Γενάρη στο Σαρλί Εμπντό στόχευε συγκεκριμένα άτομα που εργαζόντουσαν στα κτίρια μιας σατυρικής εφημερίδας. Αυτή τη φορά είναι άτομα τυχαία. Στοχεύσανε τον κάθε Γάλλο που πήγε για καφέ, για ποτό, με τους φίλους του, την κάθε Γαλλίδα που πήγε για φαγητό, κάθε νέο που βγήκε για συναυλία ή να ακολουθήσει ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, είτε σε μπαράκι είτε σε γήπεδο. Το γεγονός πλέον ότι μπορεί να στοχεύσει οποιοδήποτε από εμάς είναι τρομακτικό. Για παράδειγμα, το μπαράκι που βρίσκεται δίπλα στη σχολή μου είναι 200 μέτρα πιο κάτω από το μέρος που έγινε η μία επίθεση και 200 μέτρα πάνω από μία άλλη. Θα μπορούσα να ήμουν εγώ, άλλοι φοιτητές μου, φίλοι μου, γνωστοί μου. Υπάρχει αυτός ο φόβος. Από την άλλη, δεν θέλουμε να κάνουμε τη χάρη των τζιχαντιστών, να δείξουμε τον φόβο και να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι οι τρομοκρατικές και θανατηφόρες τακτικές τους πιάνουν τόπο. Και έτσι, ακόμα και από Δευτέρα, σε πολύ λίγες μέρες δηλαδή, το Παρίσι συνεχίζει και ζει. Έχουν αδειάσει λίγο οι δρόμοι, αλλά συνεχίζουν και ζουν κάποιοι Γάλλοι επιμένουν και βλέπουμε στα κοινωνικά διαδίκτυα πάλι πολλά άτομα που ανεβάζουν, και εγώ η πρώτη, ανεβάζουμε φωτογραφία με το hashtag «Je suis en terrasse», που σημαίνει «Βρίσκομαι σε καφετέρια». Είναι συμβολιστικό αυτό, είναι πολύ δυνατό. Φοβόμαστε, αλλά δεν θέλουμε να παραδώσουμε τα όπλα και δεν θέλουμε να κάνουμε αυτή τη χάρη των τζιχαντιστών και συνεχίζουμε τη ζωή μας, γιατί είναι τρόπος ζωής του Παρισίου. Και πολύ καλά κάνετε και θα είστε και παράδειγμα, αν και εύχομαι μάλλον να μην συμβεί κάτι τέτοιο ξανά. Μία τελευταία ερώτηση και δεν θα σε κουράσω περισσότερο. Γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχουν εκεί εκατομμύρια μουσουλμάνοι, Αλγερινοί και διάφοροι. Μέχρι τώρα ζούσατε αρμονικά. Άλλοι είναι επιχειρηματίες, πολλοί από αυτούς μπορεί να είναι φίλοι σας, συμφοιτητές σας κλπ. Αυτό το συμβάν έχει φέρει μία καχυποψία τώρα στη σχέση σας? Μπορείτε να είστε όπως πριν? Και τι λένε αυτοί οι άνθρωποι γι' αυτό που έγινε? Να μην κρυφτούμε. Υπήρχε ένα πρόβλημα κοινωνικό γύρω στο θέμα της γαλλικής ταυτότητας και την θέση της μουσουλμάνικης κοινότητας μέσα σε αυτήν. Υπήρχε πριν. Και σήμερα έχουμε πάνω από 5 εκατομμύρια μουσουλμάνοι και πολλοί από αυτοί, επιτέλους, η φωνή τους ακούγονται και το μόνο που θέλουν και ζητάνε είναι να ζήσουν τη θρησκεία τους μέσα στα πλαίσια της γαλλικής δημοκρατίας. Και όταν βλέπουν τα μακελιά αυτά που γίνονται, νιώθουν και αυτοί θύματα. Νιώθουν ότι επηρεάστηκαν σαν Γάλλους, αλλά και σαν μουσουλμάνους, γιατί δεν νιώθουν ότι η θρησκεία τους
είναι, ότι είναι αυτή η θρησκεία τους. Δεν είναι αυτή η θρησκεία τους και δεν το θέλουν. Και επιτέλους αρχίζουμε και τους ακούμε. Και όμως υπάρχει, ας πούμε, υπάρχει ακόμα μια ισλαμοφοβία, δυστυχώς. Mm-hmm. Δυστυχώς υπάρχει ακόμα σε κάποια πολιτικά κόμματα, σε κάποια μέρη. Υπάρχει ακόμα και όμως αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε ότι η ισλαμοφοβία είναι, δημιουργεί τον τερορισμό. Διότι είναι κάποια άτομα που σήμερα γίνανε ενήλικοι και μέσα στην κρίση που ζούμε, συν την ταυτότητα σαν μουσουλμάνοι, νιώθουν απορριμμένοι από τη δική μας κοινωνία και είναι στόχοι για τους τζιχαντιστές που τους βρίσκουν μέσα στα δίκτυα και σήμερα γύρω μας έχουμε το συνέστημα ότι μπορεί να είναι τζιχαντιστής οποιοδήποτε. Αλλά οι μουσουλμάνοι, εγώ έχω πολλούς μουσουλμάνους φίλους και δεν έχω εντοπίσει εγώ προσωπικά κανένα πρόβλημα. Είναι οι μουσουλμάνοι τώρα, ακούμε τη φωνή τους, κάνουμε τη διαφορά ανάμεσα Ισλάμ και Τζιχάντ, δεν είναι το ίδιο, κάνουμε τώρα πολύ σαφέστατα τη διαφορά και τώρα μόνο μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτό το θέμα. Τώρα μόνο. Μάλιστα. Μαρία Ελένα, τι να πω, με εντυπωσιάζει και ο τρόπος που αναλύεις τα πράγματα, ο τρόπος που βλέπεις τα πράγματα, ο δυναμισμός σου και αυτό της οικογένειά σου που έχεις, το να τα λες όλα έξω από τα δόντια, να είσαι τόσο ντόμπρα όπως λέμε εμείς εδώ. Δεν ξέρω αν την καταλαβαίνεις αυτή τη λέξη. Πραγματικά είμαι συγκινημένη που για πρώτη φορά σε φιλοξενώ στο δελτίο της τηλεόρασης Αιγαίο. Θα ήσουν εκτός από... Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκτός από πολύ καλή στις διεθνείς σχέσεις, λοιπόν, θα ήσουν και μια πολύ καλή δημοσιογράφος. Δεν θα χρειαζόσουν σπουδές, νομίζω. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε και μου δώσατε την ευκαιρία καλά να μοιραστώ τα συναισθήματά μου και την κατάσταση έτσι πως την βλέπω εγώ εδώ στο Παρίσι. Να είσαι καλά και με την έγκριση της διεύθυνσης θα θέλαμε να σε έχουμε ως ανταποκρίτρια εκεί στο Παρίσι, να μας μεταφέρεις και ευχάριστα γεγονότα. Ευχόμαστε μόνο ευχάριστα από εδώ και πέρα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ. Τέτοιοι άνθρωποι είναι η ελπίδα για το μέλλον. Το κουράγιο τους ας είναι προς μίμηση για όλους εμάς μετά από όλα αυτά που συνέβησαν στο Παρίσι. Και εμείς να συνεχίσουμε με πολλές ελπίδες για μια νέα εποχή ελληνοτουρκικής συνεργασίας σε πολλά επίπεδα ενώπιον των πολλαπλών προκλήσεων στην περιοχή. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός πραγματοποιεί την πρώτη επίσημη επίσκεψη στην Τουρκία, όπου θα έχει συνομιλίες με τον ομόλογό του Αχμέντ Νταβούτογλου αλλά και με τον πρόεδρο Ερντογάν. Με πολλές ελπίδες για μια νέα εποχή ελληνοτουρκικής συνεργασίας σε πολλά επίπεδα ενώπιον των πολλαπλών προκλήσεων στην περιοχή, ο Έλληνας Πρωθυπουργός πραγματοποιεί την πρώτη επίσημη επίσκεψη στην Τουρκία, όπου θα έχει συνομιλίες με τον ομόλογό του Αχμέντ Νταβούτογλου, αλλά και με τον πρόεδρο Ερντογάν. Ο κ. Τσίπρας φτάνει σήμερα το απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη, όπου θα παρακολουθεί το βράδυ μαζί με τον Τούρκο Πρωθυπουργό φιλικό ποδοσφαιρικό αγώνα των εθνικών ομάδων των δύο χωρών και αύριο, μετά από την καθιερωμένη επίσκεψη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, θα μεταβεί στην Άγκυρα για το επίσημο μέρος της επίσκεψής του, δηλαδή των επαφών του με την τουρκική ηγεσία. Η ελληνική πλευρά φαίνεται ότι έχει πολλά θέματα που θα ήθελε να συζητήσει με την Άγκυρα και ιδανικά να βρει τρόπους για την ευάνθηση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, γράφει σήμερα η Deutsche Welle. Μια πρώτη γεύση της ατζέντας των συζητήσεων αλλά και των ελληνικών θέσεων δίνεται σήμερα σε προσωπική επιστολή του Έλληνα Πρωθυπουργού με τίτλο «Μια νέα εποχή συνεργασίας» που δημοσιεύεται στη φιλοκυβερνητική εφημερίδα Σαμπάχ. Ο κ. Τσίπρας αναφέρει ότι οι καιροί είναι δύσκολοι για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή και απαιτούν ένα νέο επίπεδο επικοινωνίας και επαφών μεταξύ των χωρών που έχουν τις δυνατότητες και τη βούληση να το εξασφαλίσουν με βάση την ειλικρίνεια και με στόχο τη συνεργασία στη βάση του διεθνούς δικαίου. Στο άρθρο αναφέρονται τα σοβαρά θέματα της ασφάλειας της περιοχής ύστερα από τα φοβερά τρομοκρατικά χτυπήματα στο Παρίσι. Τίθεται θέμα βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό, άρσης του κάζους Μπέλη για ένα ασφαλές περιβάλλον στο Αιγαίο και αναφέρεται ιδιαίτερα το προσφυγικό μεταναστευτικό, ενώ προτείνεται ως επιτακτική ανάγκη η κοινή συνεργασία με την Τουρκία για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών με έναν ανθρώπινο και αποτελεσματικό τρόπο, όπως αναφέρει. Ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Πλακιωτάκης από την ΚΟ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις εκλογές της Κυριακής, απευθύνοντας κάλεσμα προς όλους και επεσήμανε ότι οι εκλογές στη Νέα Δημοκρατία είναι σημαντικές, αφού, όπως είπε, ο Νεοδημοκράτης, ψηφίζοντας πρόεδρο, ψηφίζει τον επόμενο πρωθυπουργό της χώρας. Ο τόπος χρειάζεται μια υπεύθυνη, αξιωματική αντιπολίτευση. Βεβαίως έχουμε μπροστά μας μια εσωτερική διαδικασία που εγώ είμαι πεπισμένος ότι θα ολοκληρωθεί και θα στεφθεί με επιτυχία. Θα βγούμε μέσα από αυτή τη διαδικασία περισσότερο ενωμένοι και περισσότερο δυνατοί, ανεξάρτητα το ότι
λένε και διαδίδουν οι Κασάνδρες, διότι η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα των μεγάλων εθνικών επιλογών. Θέλω να είστε υπερήφανοι και είμαστε όλοι υπερήφανοι που υπηρετούμε αυτό το κόμμα, διότι διαχρονικά έχουμε αποδείξει ότι πρώτα και πάνω απ' όλα βάζουμε το εθνικό συμφέρον. Και το προηγούμενο διάστημα τολμήσαμε και κάναμε και πήραμε δύσκολες αποφάσεις και σε προσωπικό αλλά και σε πολιτικό επίπεδο. Είχαμε όμως αποτέλεσμα. Δεν καταφέραμε βεβαίως να το διαφημίσουμε αυτό το αποτέλεσμα, δεν καταφέραμε να πείσουμε τους πολίτες ότι τα μέτρα, ειδικά της αύξησης της φορολογίας, είναι μέτρα προσωρινά, που δυστυχώς πρέπει να τα πάρουμε. Κάναμε και λάθη, βεβαίως. Προχωρήσαμε σε αδικίες, βεβαίως. Είναι μια, ξέρετε, αυτοκριτική που πρέπει να γίνει και θα γίνει, και αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εσωτερικών διαδικασιών θα προχωρήσουμε σε ένα έκτακτο συνέδριο, όπου θα μας δώσει την ευκαιρία και την ιδεολογία μας να επικαιροποιήσουμε. Οι αρχές και οι αξίες μας είναι δεδομένες. Η ιδεολογία μας είναι δεδομένη, με βάση τις αρχές και τους αξίες του ιδρυτή μας, το ύμνος του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Όμως, σε κάθε περίπτωση, επειδή οι εποχές έχουν αλλάξει, οι συνθήκες έχουν αλλάξει, χρειάζεται επικαιροποίηση και των αρχών μας και της ιδεολογίας μας και των αξιών μας, και βεβαίως αυτό που περιμένουν οι Έλληνες πολίτες από εμάς, η ελληνική κοινωνία, επειδή έχει ο τόπος ανάγκη τη Νέα Δημοκρατία ως πυλώνα του πολιτικού μας συστήματος, είναι να διατυπώσουμε ξεκάθαρες θέσεις και απόψεις. Ερχόμενος λοιπόν σήμερα εδώ στην ΚΟ, αφού είχα και μια συνάντηση με τον κύριο Δήμαρχο, ο οποίος μου εξέφρασε βέβαια και την θέση του, αλλά και τα προβλήματα που ταλανίζουν ειδικά την περιοχή το τελευταίο χρονικό διάστημα, θέλω να σας πω τα εξής. Το ανακοίνωσε χθες και ο πρόεδρός μας από την προχθές, μάλλον από τη Ρόδο, ότι η Νέα Δημοκρατία, και θέλω να είναι σαφές αυτό, η Νέα Δημοκρατία απορρίπτει, και θέλω να το δηλώσω κατηγορηματικά, απορρίπτει την δημιουργία των hot spot στους νησιωτικούς προορισμούς. Πάμε να δούμε και άλλες ειδήσεις της επικαιρότητας. Τη δημιουργία Ταμείου Στήριξης και Οικονομικής Ενίσχυσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πρώτου και Δευτέρου Βαθμού εξήγηλε προσφάτως ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Παναγιώτης Κουρουμπλής. Με αυτή του την αναφορά, ο Υπουργός επαναφέρει ουσιαστικά διάταξη που συμπεριλαμβανόταν στο προσψήφιση νομοσχέδιο για την αυτοτελή υπηρεσία ελέγχου νομιμότητας ΟΤΑ, οικονομική βιωσιμότητα και αυτοτέλεια ΟΤΑ, που είχε καταρτήσει ο πρώην Υπουργός Νίκος Βούτσης. Τη δημιουργία Ταμείου Στήριξης και Οικονομικής Ενίσχυσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πρώτου και Δευτέρου Βαθμού εξήγηλε προσφάτως ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Παναγιώτης Κουρουμπλής. Με αυτή του την αναφορά, ο Υπουργός επαναφέρει ουσιαστικά διάταξη που συμπεριλαμβανόταν στο προσψήφιση νομοσχέδιο για την αυτοτελή υπηρεσία ελέγχου νομιμότητας ΟΤΑ, οικονομική βιωσιμότητα και αυτοτέλεια ΟΤΑ, που είχε καταρτήσει ο πρώην Υπουργός Νίκος Βούτσης. Σύμφωνα με αυτήν, προβλεπόταν η σύσταση λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ο οποίος προβλεπόταν να χρηματοδοτείται σε ετήσια βάση από το 2% των κεντρικών αυτοτελών πόρων, των γνωστών σε εμάς ΚΑΠ. Εφόσον κρίνεται απολύτως αναγκαίο, θα χρηματοδοτείται και από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ωστόσο, προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα επιβράβευσης όσων ΟΤΑ δεν κάνουν χρήση του λογαριασμού, αλλά και δυνατότητα προσαρμογής του ύψους του λογαριασμού στις εκάστοτε ανάγκες, το ποσοστό συνολικά ή ένα βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης μπορεί να διαφοροποιείται. Σύμφωνα με πληροφορίες της αυτοδιοίκηση.gr, στο Υπουργείο Εσωτερικών σχεδιάζουν να επαναφέρουν προς ψήφιση το εν λόγω νομοσχέδιο το ταχύτερο. Υπέρ των θέσεων της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου για την έξοδο από τον στόχο 2 εμφανίζεται το Υπουργείο Οικονομίας, όπως υπόθηκε στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόκειται για μια πολύ θετική εξέλιξη για την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, αφού με την σημερινή παρέμβαση του Γενικού Γραμματέα ΕΣΠΑ προς τους Ευρωπαίους αξιωματούχους, το Υπουργείο Οικονομίας δηλώνει τη βούλησή του να δώσει τη μάχη για τον στόχο 2 στο πλευρό της περιφέρειας, όταν εντός του 2016 θα γίνει στις Βρυξέλλες η συζήτηση για την αναθεώρηση του ΕΣΠΑ. Στις εργασίες της πρώτης συνεδρίασης της Εθνικής Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 συμμετείχε τη Δευτέρα ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρχος στο Hotel Divani Caravan στην Αθήνα. Της Επιτροπής προείδρευσε ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, αρμόδιος για θέματα ΕΣΠΑ, Αλέξης Χαρίτσης, παρόντος του νέου Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, κ. Παναγιώτη Κορκολή, και Ευρωπαίων Αξιωματούχων.
ο κ. Κορκολής στην εναρκτήρια τοποθέτησή του έκανε ειδική αναφορά στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, καθώς απευθυνόμενος στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρίστανται και υιοθετώντας τα επιχειρήματα της περιφέρειας, επισήμανε και ο ίδιος το πρόβλημα της υποχρηματοδότησής της λόγω στόχου 2, δηλώνοντας παράλληλα την προθυμία και την ετοιμότητα και της ελληνικής κυβέρνησης για την συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση επί του συγκεκριμένου θέματος. Όπως εκτιμάται, πρόκειται για μια πολύ θετική εξέλιξη για την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, αφού με τη σημερινή παρέμβαση του Γενικού Γραμματέα ΕΣΠΑ προς τους Ευρωπαίους αξιωματούχους, το Υπουργείο Οικονομίας δηλώνει τη βούλησή του να δώσει την μάχη για το στόχο 2 στο πλευρό της περιφέρειας, όταν εντός του 2016 θα γίνει στις Βρυξέλλες η συζήτηση για την αναθεώρηση του ΕΣΠΑ. Στο περιθώριο της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης, ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρχος και η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Χριστιάνα Καλογύρου είχαν συνάντηση με τον Υφυπουργό Οικονομίας Αλέξη Χαρίτση, στον οποίο κατέθεσαν πρόταση για την από κοινού χρηματοδότηση μελέτης αποτύπωσης των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων στα νησιά του Αιγαίου που δέχονται το μεγαλύτερο όγκο των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών. Η εκπόνηση της μελέτης θα γίνει υπό την επίβλεψη του Υπουργείου Οικονομίας, πρόταση που έγινε αποδεκτή από τον κύριο Χαρίτση. Αλλάζουμε θέμα. Ο αντιπρόεδρος της ΔΕΙΑ Ρόδου, Δημήτρης Καρατζιάς, αναφέρθηκε στην προσπάθεια που γίνεται να διοχετευθεί στην πόλη της Ρόδου και στην Ιελισσό νερό από το φράγμα Γαδουρά. Στην παρούσα φάση γίνονται ακόμη δοκιμές, είπε. Θα πρέπει να καθαριστεί ο αγωγός μέσω του οποίου μεταφέρεται το νερό σε δεξαμενή της ΔΕΙΑ. Μετά θα πρέπει να καθαριστεί και να απολιμανθεί η δεξαμενή και να διενεργηθούν έλεγχοι για την ποιότητα του νερού, εξήγησε. Σχετικά με την παροχή νερού από το φράγμα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ο κ. Καρατζιάς δήλωσε πως όλα θα γίνουν στο σωστό χρόνο. Είναι και τόσο ντόρος για το φράγμα του Γαδουρά, φταίει ΔΕΙΑ ο Δήμος και τέτοια πράγματα, γιατί δεν συνδέθηκε το φράγμα με τις δεξαμενές της ΔΕΙΑ. Για μένα το τελευταίο πράγμα αυτή τη στιγμή μπορούσε να γίνει, φυσικά ένα θετικό πράγμα γιατί συνδέθηκε, αλλά εξυπηρετάει μόνο το κομμάτι της Ρόδου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα προβλήματα δεν είναι προς το παρόν. Η Ρόδος έχει νερό και το άντε να βοηθήσει και λίγο την Ιελισσό. Φυσικά την Παρασκευή που μας πέρασε γίνει και μεταξύ της Περιφέρειας και της ΔΕΙΑ γίνει και η σύνδεση του φράγματος. Δοκιμάστηκε φυσικά και λειτουργεί πολύ καλά. Αυτή τη στιγμή όμως βρίσκεται σε μια αυτή τη να καθαρίσουν οι σωλήνες. Και θέλει νομίζω αρκετή δουλειά, διότι στο διάστημα από τον Γαδουρά μέχρι εδώ της Εγκαταστάσης δεν έχει κάπου το νερό που θα πηγαίνει για να μπορεί, γιατί κυβικά νερά φεύγουν, φυσικά το νερό δεν είναι κατάλληλο για πόσιμο αυτή τη στιγμή όπως είναι έτσι, και πρέπει λοιπόν να καθαριστούν τόσο πολύ οι σωλήνες, ώστε λοιπόν αύριο μετάβλα να είναι έτοιμη και η περιφέρεια που θα το δώσει προς ΔΕΙΑ για χρήση, αλλά και η ΔΕΙΑ μετά από τη δική της αυτή θα κάνει τα απαιτούμενα αυτά, το νερό και πράγματι είναι εντάξει, ώστε να δοθεί στους πολίτες. Δημιουργείται ένα θέμα όντως εκεί πάνω στην Πενέζη και στο πρατήριο και στα Σγούρου πάνω, διότι αυτή τη στιγμή τα χιλιάδες κυβικά αυτά, αυτή τη στιγμή τα οποία έρχονται από το Γαδουρά στη Δεξαμενή, φυσικά η Δεξαμενή αυτή χωρά γύρω στα 12.000 κυβικά νερό μέσα. Αυτή τη στιγμή έχουμε μία, χωρίς ένα κομμάτι, γύρω στα 1.000 κυβικά, διότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να ενώνεται με το νερό το πόσιμο γιατί θα δημιουργήσει πρόβλημα. Και αν είναι έτοιμα από μεθαύριο, θέλει απολύμανση και δεξαμενές, καθαρισμούς και τέτοια πράγματα, ώστε να μπει σε λειτουργία. Πάμε να μπούμε λίγο στο κλίμα της ημέρας. Με την καθιερωμένη πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία, κορυφώθηκαν σήμερα Τρίτη εκδηλώσεις για την 42η επέτειο εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Επιποδός βρίσκονταν 7.000 αστυνομικοί από νωρίς το πρωί και σε κατάσταση επιφυλακής σε διάφορα σημεία της πρωτεύουσας. Ενώ αυξημένη παρουσία είχαν και περιμετρικά του Πολυτεχνείου, Οικονομικού Πανεπιστημίου, Παντίου και άλλων χώρων. Αψημαχίες σημειώθηκαν μέσα στο χώρο του Πολυτεχνείου νωρίς το πρωί της Τρίτης, λίγο πριν από την άφιξη του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα για να καταθέσει στεφάνι στο μνημείο της εξέγερσης.
πρωί έφτασε στην Αμερικανική Πρεσβεία η σημαία του Πολυτεχνείου. Μπροστά στην Πρεσβεία οι νεολαίοι έψαλαν τον εθνικό ύμνο, στη συνέχεια δίπλωσαν τη σημαία και αποχώρησαν. Την Πρεσβεία φυλάσσουν δυνάμεις των ΜΑΤ. Νωρίτερα, οι νέοι που συνόδευσαν τη σημαία σταμάτησαν μπροστά από τη Γαλλική Πρεσβεία, όπου έκαναν μια στάση ολίγων λεπτών ως φόρο τιμής στους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους από τα τρομοκρατικά χτυπήματα στο Παρίσι. Έφτασε στην Αμερικανική Πρεσβεία η σημαία του Πολυτεχνείου. Μπροστά στην Πρεσβεία οι νεολαίοι έψαλαν τον εθνικό ύμνο. Στη συνέχεια δίπλωσαν τη σημαία και αποχώρησαν. Την Πρεσβεία φυλάσσουν δυνάμεις των ΜΑΤ. Νωρίτερα οι νέοι που συνόδευσαν τη σημαία σταμάτησαν μπροστά από τη Γαλλική Πρεσβεία, όπου έκαναν μια στάση ολίγων λεπτών ως φόρο τιμής στους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους από τα τρομοκρατικά χτυπήματα στο Παρίσι. Πριν την έναρξη της πορείας για το Πολυτεχνείο, από αστυνομικούς σε ελέγχους στο κέντρο της Αθήνας συνελήφθησαν δύο άτομα για κατοχή φωτοβολίδων. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στη Γαδά. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να μιλούν στο όνομα του λαού δήθεν αντιεξουσιαστές που ελαίω μιας εξουσιοδότησης που δεν τους έδωσε κανείς θεωρούν ότι μπορούν να έχουν την εξουσία της ζωής και του θανάτου, διεμήνησε από το βήμα της Βουλής ο Αλέξης Τσίπρας στην ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας αφιερωμένη στην ημέρα μνήμης και τιμής για την εξαίρεση του Πολυτεχνείου. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ο αγώνας που δίνει σήμερα η χώρα σε εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες. Ο αγώνας του ελληνικού λαού ενάντια στην κοινωνική αδικία, την εξωτερική και καταναγκαστική επιβολή νεοφιλελεύθερων μοντέλων, ακραίων και αναποτελεσματικών, αλλά και ο αγώνας ενάντια, θα προσθέσω, στην εγχώρια διαπλοκή που έχει βασική ευθύνη για την πορεία της χώρας στη χρεοκοπία. Ο αγώνας μας αυτός για να εφαρμοστεί μια άλλη πολιτική με ταξικό πρόσημο υπέρ των λαϊκών στρωμάτων, που είναι διαρκής αγώνας και για την αλλαγή των συσχετισμών όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη. Ο αγώνας για να αποκαταστήσουμε και να εμβαθύνουμε τη δημοκρατία που δεινοπάθησε πραγματικά τα τελευταία πενταετία. Πιάνει το νήμα του αγώνα της νεολαίας, της αντιδικτατορικής, αλλά και της μεταδικτατορικής περίοδου. Και τον αγώνα αυτών, τις αγωνίες και τις προσδοκίες των νέων εκείνης περίοδου, δεν πρέπει σήμερα επουδενή να επιτρέψουμε κάποιοι αυτόκλητοι δήθεν σωτήρες να τον καπηλευθούν. Δυνάμεις που πάντοτε απουσίαζαν από τους μαζικούς κοινωνικούς αγώνες και αργότερα στο όνομα τάχα του λαού, αλλά πάντα ερήμην του, αδιαφορώντας για τη δημοκρατία, αδιαφορώντας για την ανθρώπινη ζωή, καμώνονται δήθεν τους υπερασπιστές του λαού. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να μιλούν στο όνομα του λαού και των αγώνων του δήθεν αντιεξουσιαστές που ελέω μιας εξουσιοδότησης που δεν τους έδωσε όμως κανείς, θεωρούν ότι μπορεί να έχουν την απόλυτη εξουσία, την εξουσία της ζωής και του θανάτου. Αυτόν τον αγώνα, τις κατακτήσεις και τους αγώνες του μαζικού λαϊκού κινήματος, τις δημοκρατικές κατακτήσεις του λαού μας, δεν πρέπει να τις αφήσουμε να τους καπηλευτεί κανένας. Σε ποινή φυλάκισης 4 ετών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως και χρηματικό πρόστιμο 10.000 ευρώ ο καθένας, καταδικάστηκαν ο Γιάννος Παπαντονίου και η σύζυγός του Σταυρούλα Κουράκου για ανακριβή δήλωση υποθενέσχεση του οικονομικού έτους 2009. Έως 60 ευρώ η επιβάρυνση για αυτοκίνητα μεσαίου και μεγάλου κυβισμού 5 έως 10 ετών. Από 10 έως 90 ευρώ παραπάνω θα πληρώσουν όσοι αγόρασαν όχημα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας από το 2010. Μείωση 5% στα παλαιά οχήματα. Απόψε ή αύριο το αργότερο καταθέτει η κυβέρνηση στη Βουλή τη διάταξη με τα νέα τέλη κυκλοφορίας των ΙΟΤΑΧΗ οχημάτων, ενδεχομένως να ενσωματωθεί στο πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα που κατατίθεται και αυτό σήμερα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, προβλέπονται μειώσεις για τις μεγάλες ηλικίες αυτοκίνητα και αυξήσεις για τα νεότερα από το 2016 στο 2010. Ειδικότερα αυξήσεις από 15 έως 60 ευρώ ή 4,55% έως 6,67% στα τέλη κυκλοφορίας για αυτοκίνητα μεσαίου και μεγάλου κυβισμού παλαιότητας 5 έως 10 ετών. Πρόκειται για αυτοκίνητα 1.358 κυβικών εκατοστών και άνω που αυξήθηκαν και κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά το 2006 μέχρι 30 δεκάτου 2010.
Μειώσεις από 30 έως 60 ευρώ ή 4,55% στα τέλη κυκλοφορίας για τα ΙΟΤΑΧΗ αυτοκίνητα 1929 κυβικών εκατοστών και άνω που ταξινομήθηκαν και κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα από το 2001 ως το 2005. Μειώσεις από 15 έως 90 ευρώ ή 5,66% στα τέλη κυκλοφορίας για τα αυτοκίνητα 1359 κυβικών εκατοστών και άνω που ταξινομήθηκαν και κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα πριν το 2001. Κατάργηση της απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας για περίπου 97.000 αυτοκίνητα νέας τεχνολογίας που ταξινομήθηκαν μετά την 30 Οκτωβρίου 2010 και εκπέμπουν ρήπους από 90 έως 100 μικρογραμμάρια διοξιδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο. Τα αυτοκίνητα αυτά θα επιβαρυνθούν με τέλη που θα κυμαίνονται από 81 έως 90 ευρώ. Αύξηση από 10 έως και 50 ευρώ των τελών κυκλοφορίας για τα αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν από την 1η Νοεμβρίου 2010 και μετά στην Ελλάδα και εκπέμπουν ρήπους άνω των 100 μικρογραμμαρίων διοξιδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο. Να πάμε τώρα στο Γιάννη Αντωνόπουλο για την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Κύριε, καλησπέρα σας. Ο αθλητικός εισαγγελέας Αθηνών Γιώργος Λαΐνης άσκησε ποινική δίωξη κατά του Προέδρου του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη και ενός συνοδού του, όπως αποκάλυψε η δίκη στον Sky. Η υπόθεση αφορά στο επεισόδιο που έγινε στα γραφεία της Super League στις 24 Φεβρουαρίου 2015 εναντίον του Αντιπροέδρου του Παναθηναϊκού, Βασίλη Κωνσταντίνου. Ο Πρόεδρος του Ολυμπιακού κατηγορείται για εξύβριση και ηθική αυτουργία σε επικίνδυνη σωματική βλάβη. Στην κατάθεσή του, ο συνοδός του Μαρινάκη ανέφερε ότι επιτέθηκε στον Αντιπρόεδρο του Παναθηναϊκού γιατί τον κύριο Μαρινάκη τον έχω σαν Θεό και έπρεπε να τον προστατέψω. Την υπόθεση τώρα του Ιμπραήμα Τουρέ φαίνεται ότι είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν στην ΑΕΚ. Ο 29χρονος επιθετικός βρίσκεται σε αναζήτηση ομάδας μετά τη λύση της συνεργασίας του με την Αλ Νάσρ και οι κυτρινόμαυροι με τη σειρά τους θέλουν να ενισχύσουν τη γραμμή κρούσης. Οι άνθρωποι της ΑΕΚ πρώτα απ' όλα βέβαια θα επικοινωνήσουν με τους εκπρόσωπους του Σενεγαλέζου προκειμένου να μάθουν τις οικονομικές του απαιτήσεις. Ανοιχτό παραμένει την ίδια στιγμή και το θέμα του Αλεξάνδρ Σέντερλουντ. Πρόκειται ωστόσο για μια σίγουρα πιο δύσκολη υπόθεση αφού έχει συμβόλαιο με τη Ρόζενμπορκ και ολοκλήρωσε μια πολύ καλή σεζόν στην Νορβηγία. Στον Ολυμπιακό τώρα, στους 6 παίκτες που έχουν απόψε υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες, είναι στραμμένη η προσοχή του Μάρκο Σίλβα. Ο Πορτογάλος καταστρώνει τα σχέδιά του για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, αλλά αυτά εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την παρουσία των 5 τουλάχιστον από τους διεθνείς. Ο Τζίμι Ντουρμάς παίζει τη ρεβάν στον Μπαρά στη Σουηδία με τη Δανία, ο Πάρντο θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή με την Κολομβία, ο Κασάμ έχει φιλικό Ελβετίας-Αυστρίας, ενώ η Φορτούνη, Σιώβας αλλά και Καπίνο είναι στην αποστολή της Ελλάδας για το τεστ με την Τουρκία. Αυτό που θέλει φυσικά ο Σίλβα είναι να γυρίσουν όλοι σόοι, αυλαβείς και όσο γίνεται λιγότερο κουρασμένοι. Από χθες έχει επιστρέψει ο Μιλιβόγεβιτς αλλά και ο Ελ Μπανταλαουί μετά τον αποκλεισμό της Νορβηγίας. Τη μεγάλη πρόκριση τώρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2016 πανηγυρίζει η Ιρλανδία που κεφαλοποιώντας την ισοπαλία στο Σαράγεβο την περασμένη Παρασκευή κατάφερε να επικρατήσει μέσα στο Δουβλίνο της Βοσνίας με 2-0 και άφησε εκτός τον Έντιν Τζέκο και την παρέα του. Κόλμον, στην εκτέλεση του πλαγίου. Σήκωσε ωραία ο Μπρέιντι. Γύρισε ο Μέρφυ, ζητάνε χέρι. Ο Μπέκοβιτς μπλοκάρει. Ο Κάιπερς δίνει χέρι. Πέναλτι. Ακριβώς στα μισά του ημιχρόνου. Στο 22 και 30. Ένα ολόκληρο έντονος περιμένει τον Βόλτερς. Μέσα. 1-0. Ο Μπρέιντι εκτελεί, η μπάλα περνάει, ο Βόλτερς, 2-0, αυτός είναι ο ήρωας, δεύτερο δικό του γκολ και τώρα παντζουρλισμός. Ο Βόλτερς κλέβει, γυρίζει πίσω, ο Κόλμαν βαθιά παλιά, τρέχει με τον Σπάχιτς, ο Λόγκ του κλέβει την μπάλα και τώρα πιάστε τον, ο Λόγκ πλασάρει και χάνει ένα σίγουρο σκοτόν γκολ, γκρινιάζει κιόλας. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες αθλητικές ειδήσεις και για σήμερα από το Αιγαίο TV. Από όλους εμάς εδώ, καλό σας βράδυ.
σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 με την Ουρανία Φιλτζανίδη. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε και απόψε. Από όλους εμάς, να περάσετε ένα όμορφο βράδυ.